με σοβαρότητα και ωριμότητα και πάντως χωρίς προεκλογική εκμετάλλευση, είπε ότι οφείλουν όλα τα κόμματα να διαχειρίζονται ευαίσθητα εθνικά θέματα, κάνοντας επίθεση στη Νέα Δημοκρατία με φόντο το ζήτημα της Ροδόπης από το Ηράκλειο. Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και άλλοτε υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης. Καλό θα είναι να αποφεύγουν. Δεν προσφέρουν τίποτα ούτε στην ελληνική κοινωνία, ούτε στη χώρα, ούτε στις σχέσεις μας με τους γείτονες, ούτε στην αντιμετώπιση της μειονότητας, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και τους προσβάλλουμε. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να μην το πούμε, βρέθηκε στον Εύρο με κάποιο τρόπο να τους απειλεί ότι αν δεν ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία δεν θα περάσετε καλά. Ο κύριος Αποστολάκης αναφέρθηκε και στο ναυάγιο της Πύλου, που όπως τόνισε, η έρευνα θα καταδείξει τις ευθύνες και πού αυτές αναλογούν, επισημένοντας όμως ότι το μόνο βέβαιο είναι ότι για να υπάρξει μια τέτοια τραγωδία, σίγουρα έχουν γίνει λάθη που πρέπει να καταλογιστούν. Εκτιμώ ότι αυτό που μένει από αυτή την υπόθεση και που καταλαβαίνουμε όλοι μας είναι ότι για να χάθουν τόσες ζωές κάτι δεν πήγε καλά. Δυστυχώς κάτι δεν πήγε καλά. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έκανε την παράληψη, ποιος δεν την έκανε, θα τα δούμε στον δρόμο. Αρκεί να έχουμε λίγο υπομονή και να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Το προσωπικό του λιμενικού εκτελεί εντολές. Οι ευθύνες λοιπόν, αν είναι να αποδοθούν κάποιες ευθύνες, θα φανεί στη διαδρομή, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτός που έκανε την παράληψη, αυτός που δεν έκανε αυτό που έπρεπε, θα πρέπει να το αποδοθεί και η ανάλογη ευθύνη. Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και άλλοτε υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, που επισκέπτεται το Ηράκλειο, είχε επαφές το πρωί στο λιμεναρχείο αλλά και την πυροσβεστική. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνουν, για την προσφορά που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία και να πω άλλη μια φορά ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά. Μερικές φορές δίνουν και τη ζωή τους και είναι άδικο να μην εκτιμούμε αυτή την προσφορά.